Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αθήνα είστε, κύριε Κλάψη, γεια σας. Οντός. Ναι, στην Αθήνα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από σας, κυρία Κουκίδου, ένα σχόλιο για τη χρησιμότητα αυτής της τριμερούς, που είναι και η πρώτη με τη νέα κυβέρνηση του Ισραήλ. Και μάλιστα είμαστε σε μια περίοδο που το Ισραήλ με την Τουρκία κάπου πάνε να τα βρουν και λίγο, να εξομαλύνουν σχέσεις. Να σας πω, είναι σημαντικό ότι κατ' εξαίρεση συναντώνται οι ηγέτες σήμερα στο Ισραήλ, διότι έχουν απαγορευτεί τα ταξίδια. Λόγω COVID. Ναι, λόγω COVID. Και από τον Νοέμβριο είχε ανακοινωθεί ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση, αλλά ακριβώς λόγω της πανδημίας, κύριε Μιχάλαρε, δεν ήταν σίγουρο ότι θα γίνει. Ναι. Τελικά ανακοινώθηκε ότι θα προχωρήσουν. Αυτό νομίζω δείχνει και την σημασία ότι ήταν κάτι το οποίο επήγε, αν θέλετε, να συνέβαινε και για να μην πάρει άλλη αναβολή. Και σε συμβολικό επίπεδο, οπωσδήποτε τονίστηκε και από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, από ό,τι έχουμε δει τώρα τις δηλώσεις του μόλις πριν λίγο. Ναι, ναι. Και οι δεσμοί φιλίας, μακροχρόνιας φιλίας που δένουν τον Πρόεδρο του Ισραήλ, τον κύριο Χέρτσοκ, με την Κύπρο. Αλλά στην ουσία, οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενδυναμώνονται αυτοί οι δεσμοί φιλίας και να επεκτείνονται και σε άλλα επίπεδα. Και νομίζω αυτό είναι το πολύ σημαντικό από τη σημερινή συνάντηση, ότι δεν είναι μόνο σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων, είναι μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Υφυπουργός Καινοτομίας, ο κ. Κόκκινος, είναι και ο Υπουργός Άμυνας. Ακριβώς θα γίνουν συζητήσεις και για διάφορα άλλα. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται και για τους εξοπλισμούς που υποτίθεται οι πληροφορίες λένε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενδιαφέρεται να αγοράσει από το Ισραήλ. Είναι αυτό που λέμε για την επιτήρηση της πράσινης γραμμής, αυτό θα συζητηθεί, θεωρείτε? Νομίζω ότι υπάρχει κάτι επιπρόσθετο. Αχα. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες, ότι εκείνη η εμπορική πράξη μεταξύ της Ισραηλινής εταιρείας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, από ό,τι γνωρίζουμε, έχει επικυρωθεί, έχει τελειώσει και νομίζω θα γίνουν περισσότερες συζητήσεις από ό,τι ακούεται. Η άλλη πληροφόρηση που είχαμε πριν από λίγο καιρό, πριν κάνα μήνα, είναι για το Iron Dome. Ναι, αυτό έχει υποθεί. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι μιλώντας και με άλλους συνάδελφους δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Προσπαθούμε να σας βγάλουμε έτσι με το τσιγγέλ καμία πληροφορία, γνωρίζετε. Αλλά ναι, μπορεί να είναι και πληροφορία η οποία δόθηκε για να κάψει. Αυτό έχουμε πει. Ή όντως να είναι κάτι το οποίο ευσταθεί. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε. Θα μάθουμε και εμείς μαζί με εσάς. Πάντως, κύριε Κλάψη, για να πούμε και σε εσάς, πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτές οι τριμερείς να μεταφραστούν σε πολύ έμπρακτες συνεργασίες. Καλές οι διακηρύξεις, καλά τα μνημόνια συνεννόησης, συνεργασίας και οι υπογραφές που βάζουν και οι μονογραφές καμιά φορά, ούτε καν υπογραφές, αλλά πρέπει να δούμε και αποτέλεσμα. Τις τριμερείς τι τις κάναμε, για να τις λέμε και να διοργανώνονται σουαρέ στις πρωτεύουσες, τι λέτε εσείς? Νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς υπάρχουν και απτά αποτελέσματα, ναι, τα οποία αποτυπώνονται, για να μην πάμε πολύ μακριά, στο γεγονός ότι η Τουρκία αντιδράσει όλα αυτά και δυσαρεστείται από όλα αυτά. Αν πρόκειται δηλαδή απλώς για φιλολογικές, ας πούμε, συζητήσεις και διακηρύξεις χωρίς πρακτικό περιεχόμενο, δεν θα προκαλείται και αυτού του είδους η αντίδραση που υπάρχει από την πλευρά της Άγκυρας. Νομίζω ότι η τριμερής αυτή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, όπως και η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, έχουν πολύ μεγάλο βάθος, και βάθος χρονικό αλλά και βάθος ουσίας. Και νομίζω ότι αυτό που ανέφερε προηγουμένως και η συνάδελφος, ότι υπάρχουν και πολλά διαφορετικά ζητήματα τα οποία συζητούνται κατά καιρούς, δείχνει πόσο πολυδιάστατη είναι αυτή η συνεργασία, η οποία ξεκινάει από θέματα, ας πούμε, χαμηλής πολιτικής και φτάνει και μέχρι και ζητήματα αμυντικής συνεργασίας, εξοπλισμών και ούτω καθεξής. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, ενισχύεται με αυτού του είδους τις συνεργασίες πολύ σημαντικά η θέση και της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το Ισραήλ είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην περιοχή μας. Σωστό. Και οπωσδήποτε η στενή συνεργασία μαζί του μας δίνει πόντους και στο διπλωματικό και στο στρατηγικό επίπεδο. Να το βάλουμε αυτό και στον ευρύτερο πλαίσιο της βελτίωσης των σχέσεων του Ισραήλ με πολλά από τα αραβικά κράτη. Κάτι που δείχνει και τη μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει στην περιοχή μας, όπως επίσης καταδεικνύει και το πόσο η Τουρκία έχει καταστεί αντιπαθής σε, ναι, πολλά από τα κράτη της περιοχής μας. Βέβαια, αντιπαθής και αντιπαθής είναι πάρα πολύ χρήσιμοι σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις περιπτώσεις, και στο οικονομικό σκέλος και στο στρατιωτικό σκέλος και παντού. Και επειδή το είπαμε και προηγουμένως, βρίσκεται και σε εξέλιξη ένα φλερτ για να τα ξαναβρούν κάπως, να αποκαταστήσουν κάποιες σχέσεις το Ισραήλ με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή κινδυνεύει όλη αυτή η κατάσταση με τις τριμερείς, με τις συνεργασίες, με την καλή συνεννόηση και το κλίμα να έρθει τούμπα, δηλαδή να τα ξαναβρούν και να αλλάξουν τα δεδομένα? Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Κοιτάξτε, είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σημείο, νομίζω.
το γεγονός ότι το Ισραήλ θα ήθελε ενδεχομένως την αποκατάσταση κάποιων διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία είναι λογικό, δεν είναι παράλογο. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι το σημείο να υπάρξει μια μεγάλη αναθέρμανση των σχέσεων ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και στην Άγκυρα και ακόμα περισσότερο αυτή η αναθέρμανση να οδηγήσει σε πάγωμα των σχέσεων του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό το σημείο. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ανησυχεί άμεσα. Από την άλλη, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και εμείς να εργαζόμαστε, ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος, προκειμένου να πείθουμε κάθε φορά τους εταίρους μας ότι είμαστε χρήσιμοι για εκείνους, ότι είμαστε πολύτιμοι και ούτω καθεξής. Βλέπουμε όπως αυτή ξέρετε, τη στιγμή, κύριε Κλάψη, και τα πλάνα βλέπει ο κόσμος από την Τριμερή που έρθαν πριν από λίγο. Ναι. Όπως ξέρετε, στη διεθνή πολιτική, εκείνο που μετράει περισσότερο είναι η σύμπλευση των συμφερόντων. Περισσότερο και από τα ιδεολογικά, περισσότερο από τα συναισθηματικά. Επομένως, στο βαθμό που το Ισραήλ εκτιμά ότι η Ελλάδα και η Κύπρος προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλους. Σε άλλα κράτη της περιοχής, προφανώς θα συνεχίσει αυτού του είδους η σύμβλευση. Δεν πρέπει να βλέπουμε όμως τα πράγματα ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή ότι σώνει και δεν θα πρέπει όλοι οι εχθροί της Τουρκίας να είναι οι δικοί μας φίλοι ή κάτι διαφορετικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αρχίσουμε να αποκοπτόμαστε και εμείς από διάφορα κράτη με τα οποία θέλουμε να διατηρούμε αγαθές σχέσεις. Κάτι το οποίο δεν συμφέρει και κανέναν, ούτε το θέλουμε βεβαίως, ούτε προφανώς, και έχει κάποια προφανώς. Λογική. Τώρα, κυρία Κοκκίδου, το φυσικό αέριο είναι στο παιχνίδι ανάμεσα, είναι κομμάτι βασικό ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ στις σχέσεις. Αντιδοτήσαμε το τεμάχιο 5 πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε τουλάχιστον. Εκκρεμούν κάποια ζητήματα με το Αφροδίτη και το Ισραήλ. Θεωρείτε ότι όλο αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο συμμαχίας που ενοχλεί την Τουρκία? Γιατί βλέπουμε ότι ενδεχομένως να αυξηθεί και η θερμοκρασία στα κυπριακά ύδατα τις επόμενες ημέρες. Οπωσδήποτε και ενοχλεί την Τουρκία και το είπε ο κύριος Κλάψης πριν ότι είναι έντονες οι δηλώσεις που έχουμε. Τώρα, εάν η Τουρκία θα τολμήσει να τα βάλει με την Exxon Mobil και την Qatar Petroleum, γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ είναι σύμμαχοι της Τουρκίας. Και προηγουμένως είχαμε απειλές, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Εντάξει, μην το λέτε. Το 18 είχαμε τη. Όχι ενάντια στην Exxon Mobil, κύριε Μιχάλη. Αλλά η έννοια όμως δεν είναι ένα μελιτέο μέγεθος. Το θυμίζουμε συνέχεια για να καταλάβουμε ότι είναι ένα μεγαθύριο στον τομέα της ενέργειας και όμως απειλήθηκε με βήθηση. Απειλήθηκε βεβαίως όμως να θυμίσουμε ότι αυτό συνέβηκε μόνο στην περίπτωση της ΕΝΗ. Ναι. Ούτε στην περίπτωση της Total, ούτε στην περίπτωση της Exxon Mobil με την Qatar Petroleum. Και νομίζω αυτό είναι ενδεικτικό και του συσχετισμού δυνάμεων, του σωζείου δυνάμεων, το οποίο υπάρχει στην περιοχή. Ναι. Γιατί οι Γάλλοι έστειλαν και το Charles de Gaulle ακριβώς για να επιθυμίσουν τι σημαίνει η Γαλλία. Το γαλλικό κράτος είναι πίσω από την Total και νομίζω δεν ήταν ορθολογιστικά αναμενόμενο από την Τουρκία όντως να υλοποιήσει οποιαδήποτε απειλή ενάντια στην Exxon. Ξέρετε τι μου θυμίζει λίγο η ιστορία με τους Γάλλους και την Κύπρο? Μου θυμίζει την ιστορία της Ελλάδας με τη Ρωσία. Δηλαδή. Πάντα υπήρχε πάντα ένα ψυχολογικό στήριγμα ότι στην δύσκολη στιγμή θα έρθουν οι Ρώσοι να καθαρίσουν. Τελικά δεν ήρθαν ποτέ οι Ρώσοι. Λέτε. Να συμβαίνει το ίδιο και στην Κύπρο με τη Γαλλία. Να σας πω, επιστρέφω σε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, η σύμπλευση συμφερόντων. Ναι, ναι. Ακριβώς. Εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό η δική μας προσπάθεια, κύριε Μιχαλάρε, είναι να δημιουργούμε όσα περισσότερα συμφέροντα γίνεται στο γεωπολιτικό χώρο της Κύπρου για άλλους εταίρους. Άρα, όσο περισσότερο εμπλεκόμενη είναι η Total, όσο περισσότερο εμπλεκόμενη είναι η Exxon Mobil, όσο περισσότερο εμπλεκόμενη είναι η Qatar Petroleum στην περιοχή μας, αυτό μας βοηθά. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα έρθει ο γαλλικός στόλος να μας σώσει από την Τουρκία, ούτε το αμερικανικό ναυτικό να κάνει το ίδιο, αλλά είναι σημαντικό να δημιουργήσει συμφέροντα, τα οποία ακριβώς θα δημιουργούν περισσότερες στενές σχέσεις και με αυτές τις χώρες στην περιοχή. Και επιστρέφοντας, επειδή αναφέραμε και την Αίγυπτο στην εξίσωση. Νομίζω είναι σημαντικό ότι να πούμε ότι έχουν βρεθεί κοιτάσματα από τους Αιγύπτιους και ακριβώς αυτό δημιουργά και ελπίδες ότι θα υπάρξουν και παρόμοιοι μεγέθους κοιτάσματα και στο οικόπεδο 5. Έχει γίνει συμφωνία και μεταξύ Αιγύπτου, Ισραήλ και της Ελλάδος όσον αφορά την υγροποίηση του φυσικού αερίου. Και νομίζω να θυμηθούμε, για να καταλάβουμε και λίγο, επειδή ρωτήσατε και για την επαναπροσέγγιση, αν θέλετε, μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, ο Ισραηλινός πρέσβης σε ενημέρωση στην Ελλάδα που έγινε στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, είπε ακριβώς ότι είναι win-win πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Όλοι έχουμε να κερδίσουν και να έχουμε σχέσεις με την Τουρκία.
και δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε σχέση με την Ελλάδα. Όμως, όταν ρωτήθηκε κάτι παρόμοιο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο κ. Σούκρη, ήταν κάθετος, ήταν πιο κάθετος από ήταν ο κ. Δένδιας όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας. Και το αφήνω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό το πού βαδίζουν τα πράγματα στην περιοχή. Δεν μπορείς να έχεις ταυτόχρονα μια ισχυρή Αίγυπτο και ταυτόχρονα μια ισχυρή Τουρκία που να θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους ως τους ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου στην περιοχή. Η Τουρκία είναι καινούριο φρούτο ότι θέλει να προβάλλει τον εαυτό της ως Ισλαμική. Είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία, κύριε Μιχαλάρη. Δεν είναι νέο φρούτο για την ίδια. Στον 21ο αιώνα, κύριε Κουκίδου. Για τους ίδιους όχι. Η Αίγυπτος ήταν η βασική δύναμη μέχρι τώρα. Βεβαίως. Ναι. Τώρα έτσι χαριτολογούμε, αλλά έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Κλάψη, θεωρείτε ότι το ζήτημα με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, θα λυθεί κάποια στιγμή? Αναφέρεστε στην Ελλάδα και στην Τουρκία ή στην Κύπρο και στην Τουρκία? Και στα δύο. Και τα δύο μαζί. Και στα δύο μαζί. Βεβαίως. Διότι εκεί που σταματάει η Κυπριακή ΑΟΣ, υποτίθεται ότι ξεκινάει η Ελληνική και η Αιγυπτιακή. Είναι το λεγόμενο τριεθνές σημείο. Η Τουρκία θέλει να κάνει μια σφήνα σε όλα αυτά και αρχίζει εκεί να εγείρει κάποια προσχήματα για να μπορεί να παρεμβαίνει. Είναι δύσκολο να δει κάποιος ότι στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα ή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα υπάρξει μια διευθέτηση ή κοινώς αποδεκτή για τα θέματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Είναι περίπου αυτός που αναφέρατε. Δηλαδή, η Τουρκία δεν εννοεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου στην περιοχή μας, αλλά προβάλλει άλλου είδους εξονομικά επιχειρήματα ή, εν πάση περιπτώσει, ερμηνεύει κατά το δοθούν το διεθνές δίκαιο με έναν τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια υποχώρηση από την πλευρά της Τουρκίας σε τέτοιου είδους ζητήματα. Προφανώς κάποια από όσα υποστηρίζει η Τουρκία τα βάζει στο τραπέζι, προκειμένου μετά να φανεί σε μια διαπραγμάτευση ότι υποχωρεί σε κάποια ζητήματα να κερδίσει κάτι άλλο κτλ. Αλλά νομίζω ότι ο πυρήνας της στρατηγικής αντίληψης που υπάρχει στην Τουρκία, και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση Ερντογάν, αφορά νομίζω σχεδόν το σύνολο της τουρκικής πολιτικής και διπλωματικής ελίτ, είναι ότι η Τουρκία πρέπει να έχει πρόσβαση στις ανοιχτές θάλασσες, στη Μεσόγειο κ.ο.κ. Να έχει δηλαδή ευρύτατες ζώνες επιρροής, ώστε να καθίσταται η ηγεμονική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή μας. Επομένως, από αυτό νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποστασιοποιηθεί και νομίζω ότι αυτό θα καταδειχθεί ακόμα και στην μετά Ερντογάν εποχή, όποτε και αν αυτή προκύψει. Νομίζω δηλαδή ότι το στρατηγικό μονοπάτι το οποίο ακολουθεί η Τουρκία θα παραμείνει περίπου αναλύωτο και θα είναι αυτό. Η Τουρκία να είναι ένας τοπικός ηγεμόνας. Κλείνοντας και όσο πολύ, πολύ σύντομα, έτσι, έστω και με ένα ναι ή με ένα όχι, κυρία Κουκίδου, θεωρείτε ότι η Ευρώπη έφτασε στο σημείο να επιβάλλει κυρώσεις? Ψήνεται και το έγγραφο, είχαμε και επικοινωνία Νίκο Χριστοδουλίδη, Ζωζέπ Μπορέλ, χτες προχτές, για το θέμα. Πιστεύετε ότι θα επιβληθούν κυρώσεις ή θα ληφθούν, εν πάση περιπτώσει, μέτρα τα οποία θα ζορίσουν την Τουρκία? Επιτρέψτε μου να αφιβάλλω, κύριε Μιχάλαρε, και αν έχουμε κάποια μέτρα, διαρωτούμε πόσο θα είναι οδυνηρά για την ίδια την τουρκική κυβέρνηση. Κύριε Κλάψη, η δική σας εκτίμηση? Και εγώ το ίδιο, στην ίδια γραμμή είμαι. Δηλαδή, καταρχάς να δούμε αν θα ληφθούν μέτρα, και το δεύτερο είναι τι έκταση, τι βάθος και τι σημασία θα είναι αυτά τα μέτρα. Αν θα είναι δηλαδή μέτρα που πονάνε την Τουρκία ή όχι. Προσωπικώς νομίζω ότι τέτοιου είδους μέτρα που να είναι ικανά να αλλάξουν την τουρκική συμπεριφορά δεν πρόκειται να υιοθετηθούν. Κάποια στιγμή, όσο αισιόδοξο και να είσαι, η πραγματικότητα έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση τους, έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Από την άλλη, να μην μηδενίζουμε όμως τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμμετοχής της Ελλάδας και της Κύπρου σε αυτήν. Να το πούμε. Ούτε την πίεση που ασκείται από εκείνη την πλευρά προς την Τουρκία. Να σκεφτούμε δηλαδή πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν ήμασταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπήρχε και αυτή η πίεση προς την Τουρκία. Αν και οι προσδοκίες μας είναι σαφώς μεγαλύτερες, έτσι, με βάση και τις συνθήκες. Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι ώστε να μην απογοητευόμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Αυτό ισχύει για όλα. Η ελπίδα όμως πεθαίνει πρώτα-τελευταία. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εχθές έγινε και